λοιπόν, στις 16 πρώτου, θα διαβάζω την επιστολή που έστειλε η ΕΠΟ. Και αν θέλει μετά ο συνάδελφός μου, κ. Χατζιόν. Πριν στις 16 υπήρχε στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 ένα έγγραφο με τον οποίο, σύμφωνα με το 18 του ΚΑΠ, ζητούνταν τα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί δελτίο πιστοποίηση του προπονητή. Πριν τις 12 Δεκεμβρίου, κύριε Χατζουάνου, είχε γίνει κάτι πριν τις 12 Δεκεμβρίου, όχι, δεν είχε γίνει κάτι. Είχε. Ένα λεπτό για να σας δώσω λόγο, κύριε Χατζουάνου, σαν να σας αναζήτησα και πριν. Στις 16 του μηνός, το χαρτί που ήρθε ήταν καταληκτικό. Δυνάμει του ιδίου άρθρο ΚΑΠ έλεγε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από αεραστεχνικά σωματεία. Επίσης, ο Πάολο Κάμπος δεν δικαιούται να βρίσκεται εντός τεχνικής περιοχής με καμία ιδιότητα. Δηλαδή, και αυτό που ο σχήμας λόγου είπε ο κ. Παπαδόπουλος ως τραυματιοφορέας ισχύει. Στην Καβάλα απλά ήταν το πρώτο μάτς που έγινε η απόλυτη εφαρμογή του νόμου. Οι κοντολογίες δεν κάνανε παρατηρητές, αντίπαλες ομάδες κτλ. Τα στραβά μάτς και ενδεχομένως και λόγω της χρησιμότητας του μάτς. Είναι συγκεκριτήρια του τίτλου η Καβάλα. Στο Βαγγέλη, θα πεις δύο κουβέντες. Ναι. Λοιπόν, επειδή το γνωρίζω προσωπικά το θέμα, γιατί εγώ το χειρίστηκα, καταρχήν γενικά σας ενημερώνω ότι υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΠΟ, στο τμήμα προπονητών, το οποίο ελέγχει όλα τα φύλλα αγώνων Α, Β και Γ εθνικής. Και εφόσον διαπιστώσει κάποια παρατυπία, δηλαδή, ή μια έλλειψη, ότι δηλαδή δηλώνεται, το τμήμα αυτό αφορά μόνο τους προπονητές, εφόσον διαπιστώσει ότι δηλώνεται κάποιος χωρίς να έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΠΟ, επεμβαίνει αυτεπάγγελτα. Ως εκ τούτου, να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ ο Άρης πριν από το έγγραφο με ημερομηνία 12-12 του δεν απευθύνθηκε στην ΕΠΟ και δεν είπε, φυσικά θα έβγαζε και τα μάτια του μόνος, κάτι το οποίο δεν έγινε. Απλώς η ΕΠΟ διαπίστωσε ότι ο κύριος Κάμπος κατά καιρούς δηλωνόταν, πάντα δηλωνόταν, αλλά κατά καιρούς, άλλη φορά σαν εκπρόσωπος, άλλη φορά σαν διερμηνέας αλλοδαπού προπονητή κτλ. Γι' αυτό το λόγο έστειλε το έγγραφο αυτό στις 12-12 του 2014 η ΕΠΟ και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι τότε υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν στείλανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και τέθηκε το θέμα ξανά, όπως πιθανόν γιατί απουσίαζα, γιατί δυστυχώς οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν πολλά μεταγραφικά θέματα του Άρη, ιδίως που αφορούν τους αλλοδαπούς που θέλουν συνέχεια ενδιαφέρον και επικοινωνία με τις πρεσβείες. Και γι' αυτό συγγνώμη και αν απουσίασα και δεν άκουσα ακριβώς τι υπόθηκε. Απλώς το θέμα είναι ότι ο διαιτητής στον αγώνα του Αλεξανδρούπολη, που το γνωρίζω προσωπικά, πρέπει να το είπε και ο κ. Παπαδόπουλος. Όχι, δεν το είπε. Ο διαιτητής στον αγώνα με τη Αλεξανδρούπολη λίγα χαριστικά μας επέτρεψε να καθίσει ο κύριος Κάμπος στο πάγκο και μάλιστα είπε για τελευταία φορά γίνεται αυτό, δείτε να κάνετε τα χαρτιά σας. Και για αυτό. Να πω ότι το έγγραφο που στείλατε απαντάει σε έγγραφο που έστειλε η ΕΠΟ, απαντάει σε έγγραφο που στείλατε. Το δεύτερο έγγραφο. Το δεύτερο έγγραφο. Δεν υπάρχει έγγραφο 12 πρώτου, είναι 12 Δευτέρου και είναι έγγραφο που αποστέλλεται από την ΕΠΟ. Δεν υπάρχει δεύτερο έγγραφο του Άρη. Ο Άρης έστειλε ένα έγγραφο στις 12 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, γιατί από τις 12-12 του η ΕΠΟ αναζητούσε μάταια τα χαρτιά του Κάμπος για να ελέγξει εάν είναι σωστά ή όχι. Γιατί η ΕΠΟ δεν γνώριζε αν ο κύριος Κάμπος είναι Βραζιλιάνος, ναι μεν είναι Βραζιλιάνος, δεν γνώριζε αν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Γιατί τότε κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις και επειδή υπάρχει μια σύμβαση της UEFA θα μπορούσε να απασχοληθεί πράγμα το οποίο είναι ακραία περίπτωση, αλλά πάση περιπτώσει δεν υπησέρχεται το θέμα αυτό γιατί ο κύριος Κάμπος είναι Βραζιλιάνος, δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Μιχάλη, θέλεις να ρωτήσεις. Καλή. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω για τα παιχνίδια που ο κύριος Κάμπος ήταν στην ομάδα. Ναι. Αν τώρα κάποια ομάδα που έχασε από τον Άρη έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένταση με τον κύριο Κοσμέκεται και να έχει συνέχεια στο Άρη. Και αν ισχύει αυτό, τότε πέραν των παραλήψεων των προηγούμενων διοικητών του προ.
προκύπτουν και άλλα ζητήματα για τις προηγούμενες διοικήσεις. Απαντήσω. Να απαντήσω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα στον Άρη και οποιαδήποτε πιθανότητα, γιατί ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος. Οι ενστάσεις γίνονται για κάθε αγώνα εντός 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία του αγώνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει, από ό,τι κατάλαβε μέσα στους, σαφώς εννοείται και για το παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης, έχει παρέλθει προθεσμία. Εντάξει, ούτε ένα στοκοτομήριο. Κινδύνεται να την κατάλαβα θεωρητικά τις 2 επόμενες μέρες. Περάσαν, απλά αντιλαμβάνεστε τότε και τώρα, έλειπε ο κ. Χατζουάνο, ότι κάθε αγώνας από εδώ και πέρα, με δεδομένα το θέμα πήρε έκταση. Ακούτε σε τι έγκλημα πήγε να γίνει. Τι έγκλημα πήγε να γίνει. Τι έγκλημα πήγε να γίνει. Και έχουν μούτρα κιόλας κάποιοι. Δεν υπήρχε περίπτωση ο διαιτητής κανένας αγώνα από εδώ και πέρα να επιτρέψει τον κύριο Κάμπος να καθίσει στο πάγκο. Δηλαδή όχι κάτσε και άμα κάνει ένσταση ο άλλος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι κάθετη από αυτά τα θέματα και ιδίως με τους αλλοδαπούς, γιατί επεμβαίνουν και η Ομοσπονδία Προπονητών και ο Σύνδεσμος Προπονητών. Και έγινε και τέτοια παρέμβαση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Καλαμάς είχε στα πρώτα χέρια, οπότε να στηρίξουμε την αρχή. Τον προπονητή. Κότσο. Γιόρταρ. Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση με δύο σχέδια. Αν γνώριζε αυτό το νόμο που υπάρχει, αν το γνώριζε και εσύ πριν, υπήρχε περίπτωση ποτέ να έρθει στην Ελλάδα εν πρώτης. Και κατά δεύτερον, αν ο κύριος κάπως, επειδή από ό,τι κατάλαβα πριν, το καλύπτει σε όλο τον Άρη, εκτός από τον κύριο Ζαλαϊκή, σημαίνει κάτι αυτό. Τελικά, όταν το γνώρισε το Ισαπίο Παλαιό, το Ισαπίο που ζήτησε και είχε καλή, έτσι έχεις πει μία, με καλή σε όλα. Κοντοβίπα κάτι, Ισαπίο Παλαιό. Eu acho que tem certas horas que o silêncio é a melhor resposta. Για το, για την πρώτη ερώτηση, είχαμε απαντήσει και προηγουμένως κιόλας, ότι δεν γνωρίζει κανείς αυτό το θέμα. Ούτε εγώ, ούτε αυτός και ούτε η προηγούμενη δίκηση. Για τη δεύτερη ερώτηση, λέω ότι πολλές φορές η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση. Ficar quieto também é sinal de inteligência. Το να μην μιλάς πολλές φορές είναι σημάδι εξυπνάδα και γνώση. Ο κ. Παπαδόπουλος. Χθες δεν προλαβαίναμε να κάνουμε συμβούλιο, να συγκαλέσουμε συμβούλιο, απλώς έγινε μια επικοινωνία τηλεφωνικά με τα υπόλοιπα μέλη και όντως με πλειοψηφία αποφασίσαμε να συνηγορήσουμε στην απόφαση που είχε πάρει πριν το ποδοσφαιρικό τμήμα με βάση τα δεδομένα αυτά που αναφέρθηκαν πριν. Μάλλον ο κύριος, γιατί δεν έχει ερωτήσει κανένα. Ο κύριος Οικονόμου, ναι. Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση. Επειδή μας ενημερώσετε ότι έγινε στην πορεία, στις περιπτώσεις των Μπουλιουκλή ή των μεταγραφών των κοινών των κοινών των Άρη, είναι κάτι αντίστοιχο. Αυτό ήταν απόφαση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο κύριος Σαρόπουλος. Ευχαριστώ, κύριο Γιακουμίδη. Ο κύριος Κάρας βρίσκεται στην δίκηση του Τράμαυρου που μπορεί να συμπληρώσει περισσότερες από 20 μέρες και ήδη υπήρξατε τον πρώτο πληγωνισμό με την αποχώρηση του κύριου Κάμπους. Τι σκέφτεται να κάνει για την επόμενη μέρα, για να ασφαλίσει την ηρεμία του ποδοσφαιρικού άτομα, θα έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα σας απαντήσω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια εκτενέστερη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Καταρχήν, να συμπληρώσω στην ερώτηση του κυρίου Γερονόμου το εξής, το ότι η αποχώρηση των ατόμων που αναφέρεται ήταν δική μας απόφαση και η λύση της εργασίας του κυρίου Κάμπος με τον Άρη είναι απόφαση του ΑΣ, διότι ο ΑΣ έχει συνάψει σύμβαση με τον Άρη, όχι με εμάς. Δεν είχαμε δηλαδή καμία αρμοδιότητα να λύσουμε το συμβόλαιό του.
Γι' αυτό σήμερα γίνεται αυτή η συνέντευξη, να δούμε αυτές τις διευκρινήσεις. Και είναι όταν άλλη υπόθεση που αφορούν σε εμάς, την άλλη υπόθεση που αφορά στον ΑΣΥΓΜΑ. Γενικά θα πρέπει να τονίσω μερικά πράγματα για να γίνει περισσότερο κατανοητό το πρόβλημα αυτό που δεν είναι κλιμανισμός. Η δική μας συνεργία, δηλαδή από τη μεριά του Καλαϊτζίδη και του Κάλλας, ενεργούμε αυστηρά, τυπικά, επαγγελματικά, δένοντας όλες τις υποθέσεις με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την απόφαση. Το μοναδικό κριτήριο είναι πόσο η απόφαση αυτή θα είναι ωφέλιμη για τον Άρη. Αλλά πρέπει όμως να τηρούμε όλους τους τύπους με οποιοδήποτε επαγγελματισμό, ώστε η απόφαση αυτή να μην μπορεί να προβληθεί από κανέναν. Όταν λοιπόν αναλάβαμε στις 6 του Ιανουαρίου, βρήκαμε ένα έγγραφο από τις 12 Δεκεμβρίου, στο οποίο η ΕΠΟ ρώταγε να ενημερωθεί ποια είναι τα έγγραφα του κ. Κάμπους. Καλέσαμε τον κ. Κάμπους και αποστείλαμε τα έγγραφα που μας έδωσε ο κ. Κάμπους στην ΕΠΟ. Στη συνέχεια θα σας δώσω αντίγραφο, όσοι θέλετε, της αλληλογραφίας. Στη συνέχεια, η απάντηση του 12 Ιανουαρίου μας προκάλεσε κατάπληξη, διότι βάσει των κανονισμών, να μην επαναλαμβάνω, δεν δικαιούται να είναι στον πάγκο της ομάδας. Και έτσι ηγέθηκε το θέμα. 16, κύριε Γιακουμέρη. 12 του μηνός στείλαμε εμείς έγγραφο, 16 μας απάντησαν. Ναι. Λοιπόν, εμείς στείλαμε τα έγγραφα του κ. Κάμπου. Έτσι, στις 12 και 16 μας απάντησαν. Ανάμεσα. Τότε λοιπόν προέκυψε ο αγώνας ο πρώτος, ο οποίος ήταν με την Αλεξανδρούπολη. Και ξέρετε τι έγινε, μην επαναλαμβάνω, όπως και με τον Δωτιέ. Ήταν το ίδιο. Ήταν δηλαδή, μας έκανε χάρη διδυτής, είναι ο κ. Κάμπος στον πάγο. Εκτός του ότι ερωτήσαμε τους νομικούς μας για το αν είναι ισχύ, αν είναι μόνο αυτό η ισχύ και μπορούμε να έχουμε κάποια επιλογή για να συνεχίσει ο κ. Κάμπος, γιατί αυτό θέλαμε. Την Παρασκευή το απόγευμα πριν από τον αγώνα με την Καβάλα, όταν μάθαμε την οριστική απόφαση της ΕΠΟ ότι ο κ. Κάμπος δεν μπορεί να είναι στον πάγο, και με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας κλειστή, κινητοποιηθήκαμε και καταφέραμε να εκδώσουμε ταυτότητα προπονητή, πληρώνοντας το ποσό που απαιτείται και καταθέτοντας τα έγγραφα που υπάρχουν, για να δηλωθεί προπονητής στον αγώνα με την Καβάλα ο γυμναστής της ομάδος και συνεργάτης του κ. Κράπος, ο κ. Γιάννης Γιώρης. Και έτσι έγινε. Πάλι δεν επαναλαμβάνω την στάση του διευθυντή στην Καβάλα που είχε διαφορετική απόφαση και πήγε έτσι. Κάναμε δηλαδή για να καλύψουμε τον κύριο Κάμπος, εκδώσαμε την ταυτότητα προπονητή που δικαιούται να έχει αλλά δεν την είχε εκδώσει, ο κύριος Γιώρης. Σε όλη την πορεία από την αρχή της ανάληψης της ευθύνης του ποδοσφαιρικού τμήματος, μέλημα του κύριου Καλαϊτζίδη ήταν να μην φύγει ο κύριος Κάμπος, όπως είχε δηλώσει, και εξακολουθούσε ένα μέλημα να μην ληφθεί άδικα μια συνεργασία με τον κύριο Κάμπο. Και αυτό το έκανε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι κλειδονισμός για τον Άρη, ο Άρης είναι ισχυρός και μέρα με τη μέρα θα είναι ακόμα ισχυρότερος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από τη μία μεριά εμείς συνεργούμε αυστηρά, επαγγελματικά και τυπικά και σήμερα είναι η 16η μέρα που είμαστε στο Σύλλογο και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας συναισθηματισμός, μια προσωπική εξομολόγηση είναι η εξής, ότι εγώ πρώτη φορά συνάντησα τόσο πολλούς ανθρώπους να πονάνε για μια ομάδα στις 16 μέρες. Και είναι μια προσωπική εξομολόγηση που την λαμβάνω εγώ υπόψη, κλείνει αυτή η παρένθεση. Υπάρχει λοιπόν από την άλλη μεριά ένας συναισθηματισμός για τον Άρη, ο οποίος είναι αυτός που μας συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας πολλές φορές, όταν συγκρούεται η λογική με το συνέστημα και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Μας τολώνει. Αυτός λοιπόν ο συναισθηματισμός που τολώνει επέτρεψε στο να δημιουργηθεί το λάθος που είναι να μην λάβουν υπόψη τους οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, θεωρούμε ότι είναι και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο εκπρόσωπος του κ. Κάμπος, ότι δεν μπορεί να προσληφθεί ως επαγγελματίας προπονητής αλλοδαπός στην τρίτη εθνική κατηγορία στην Ελλάδα. Όπως και οποιοδήποτε άλλος αλλοδαπός προπονητής πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Όπως και εμείς προσέχουμε πάρα πολύ να μην προσλάβουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
στην ομάδα μας. Αυτά γιατί είπα και πολλά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζουμπέλης. Ο έλεγχος ήδη έχει ξεκινήσει. Ξέρω ότι ήρθαν προχθές οι ορθολογιστές. Δεν υπάρχει αντίρρηση από την Ελλάδα του Άρη, οπότε ξέρω τώρα από το Άλφα Σίγμα, επίσημα πρόεδρος, συνεργαζόμαστε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τέτοια προσπάθεια. Και ο έλεγχος θα τελειώσει. Ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Λεμνίδη, θυμάστε πριν να ολοκληρώσετε. Με τους ποδοσφαιριστές, ποιοι συνάχουν συνεργασία, δηλαδή ποδοσφαιριστές που μας πούν τώρα τι. Κάθε εκεί που κάνουμε, κάθε πράξη που κάνουμε, εγγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Άρη. Κάθε λοιπόν συνεργασία που γίνεται με την επιλογή των δικών μας, αυτών που επιλέγει ο Καλλιδίνης, εγγράφεται στον Άρη. Αυτό ήταν και η ερώτηση μου πριν στον κύριο Οικονόμου, για το αν είχε ψηφοφορία και τι άλλες περιπτώσεις. Αυτό ήταν και το αγράφημα, γι' αυτό και η ερώτηση του Πρόεδρου. Όπως έγινε την περίπτωση του κύριου Κάμπου. Ναι, κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή, είμαστε 10 άνθρωποι που και οι 10 έχουν κάποια δουλειά. Αν είναι να κάνουμε ψηφοφορία για το οτιδήποτε, πρέπει να μας πρόσουν ένα κρεβάτι στο γήπεδο να κοιμόμαστε. Ο κύριος Κάμπος είναι προπονητής. Υπήρχε καθολική βούληση, μη λέμε διαρκώς τα ίδια, να μείνει, έγινε ψηφοφορία. Η οποία δεν ήταν και ομόφωνη. Δεν υπήρξε ομοφωνία έτσι ώστε η ψηφοφορία έστω με τον τρόπο που έγινε να είναι επιβλημένη. Για την περίπτωση τις υπόλοιπες που αναφέρεται, καταρχάς νομίζω ότι ο κ. Πουγιούκλης παρετήθηκε. Έχω την Βαγγέλη. Άρα σωστή ενημέρωση. Ο κ. Πουγιούκλης το παλί της παρετήθηκε. Εμείς κάναμε απλά αποδεκτές τις παρετήσεις τους. Τώρα για τους υπόλοιπους κυρίους. Από τη στιγμή που αυτή ήταν η υπόδειξη του ποδοσφαιρικού δημότητος, εκρίθη σκόπιμο από μια διοίκηση που δεν έχει κλείσει η εβδομάδα να μην γίνει ψηφοφορία. Αν ως δημοσιογράφος έχετε την άποψη ότι πρέπει να γίνεται ψηφοφορία για οτιδήποτε περνάει, θα σας ενημερώσω απλά και το λέω με παράπονα γιατί την περίοδο 9-10 ήμουν νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, ότι τεράστια θέματα, μεταγραφές εκατομμυρίων, δεν γινόταν όχι με συμβούλιο ούτε καν με τηλέφωνο. Εδώ τουλάχιστον. Τηλεφωνικά συνεννοούμαστε. Και καταλαβαίνω ότι τη λειτουργία ενός ερασιτέχνου είναι πολύ πιο απλή και εκ του νόμου χαλαρή σε σχέση με τη λειτουργία μιας ΠΑΕ που είχε τότε 0,13 εκατομμύρια ευρώ. Μην μιλήσουμε για το τότε, βλέπω τη φωτογραφία και θυμάμαι άλλα. Κυρία Λαφλά.